Το έργο της μεγαλοφυΐας είναι να εμποδίζει τον θάνατο.
θάνατο του θαύματος. Να ζει συνεχώς μέσα στο θαύμα. Να το κάνει το θαύμα όλο και πιο θαυματωτό. Να μην δηλώνει που θα γίνει σε τίποτε, παρά να ζει θαυματωτικά, να σκέπτεται, να πεθαίνει μέσα στο θαύμα. Από όποια άποψη κι αν είδα την Ελλάδα που παρουσιάστηκε ως το κέντρο του σύμπαντος, ως ο ιδανικός τόπος συνάντησης του ανθρώπου με τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Αυτό που μου πρόσφερε η Ελλάδα, η Νέα Υόρκη, τι λέω, ολόκληρη η Αμερική, δεν θα μπορέσει ποτέ να καταστρέψει. Η Ελλάδα με μεταμόρφωσε σε ένα όν ελεύθερο και ολοκληρωμένο. Έφευγα από την Ελλάδα έτοιμος να συναντήσω τον Δράκο και να τον σκοτώσω, γιατί τον είχα ήδη σκοτώσει στην καρδιά μου. Αγάπησα αυτούς τους ανθρώπους, τους λάτρεψα, γιατί μου αποκάλυψαν τις αληθινές διαστάσεις του ανθρωπίνου όντους. Αγαπώ το κόμμα στο οποίο μεγάλωσα, το δέντρο από το οποίο ξεπήδησα, το φως που τους έθριψε, την καλοσύνη, την ακαιριότητα, την ανθρωπιά που αυτοκολούσε. Με έφεραν πρόσωπο με πρόσωπο με τον εαυτό μου, με εξάγνησαν από τα μίση, τις ζήλες και τα πάθη. Και πρώτα απ' όλα μου απέδειξε το παράδειγμά τους ότι η ζωή μπορεί να συνεχίζει να κυλά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πλήρεις, τόσο πλούσιοι, που δίνονται τόσο απόλυτα, ώστε κάθε φορά που τους αφήνεις, νιώθεις ότι δεν έχει σημασία αν χωρίζεσαι για μία μέρα, μία μάνα. Έρχονται κοντά σου, ξεκυλίζοντας και σε ξεκυλίζουν και σένα. Δεν σου ζητάνε τίποτα εκτός από τη συμμετοχή σου στη δική τους υπεράφθονη χαρά της ζωής. Αυτή ήταν η Ελλάδα που γνώρισε το Χένρι Μίλλερ. Αυτοί ήταν οι Έλληνες που έγραψαν το έτος του 40. Αυτός ήταν ο περιορισμός που φώτισε την ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια. Ο πανανθρώπινος εκείνος πολιτισμός, ο πολιτισμός του ανθρώπου που ήξερε να μεταμορφώνει το φίδι από πίθη του ως αετό. Και βασικό του χαρακτηριστικό ήταν το φιλότιμο. Φιλότιμο η αγάπη για την τιμή, την αξία, την ομορφιά, την αλήθεια, τη ζωή του χρήστη νόημα και έμπνευση στην ένωση με το άλλο, στην υπέρβαση του εγωτικού ενστίκτου, στον έρωτα, στην προσφορά. Μοναδικά ελληνική η λέξη, φιλότιμο, η θυσία του εαυτού, υπέρ του Χριστού, υπέρ της ανθρωπότητας, για την πατρίδα και τον πλησίον, για τη χαρά της ζωής. Εδώ και αρκετές δεκαετίες όμως, εμείς είμαι ο Έλληνες, αντικαταστήσαμε το φιλότιμο με τη φιλαυτία. Φιλαυτία, η άγνοια αγάπη προς το σώμα, η λατρεία του εγωτικού εαυτού και των ορέξεων. Το σώμα, η υγεία του σώματος, είναι αναγκαία για να υπηρετεί την έμπνευση, τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Όταν όμως από υπηρέτηση γίνεται αφεντικό, όταν γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται η αμμονία, η ομορφιά, το μέτρο και ο θνητός του τελέχου από ελληνίζει. Γίνεται φοβικός εγωιστής, χτυνώδης και ζώδης. Κατηγορούμε τις κυβερνήσεις μας ότι ξεπουλάνε την χώρα σε ξένα οικονομικά συμφέροντα και ταυτόχρονα τα χρηματοδοτούμε με τις αγορές μας για να κερδίσουμε μισό ευρώ ένα μόνος ή κάποιο χρηστής. Στέρεψε το χρόνο, αλλά δεν χάθηκε η ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Γίνεται.
Οι Έλληνες ακριβώς κατά τις περιόδους της διάλυσης και της αδυναμίας τους γίνονται όλο και πιο αισιόδοξοι